Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Βαλέρης Ιωάννης, ο κτηνολόγος, όπως ξέρετε, και συνεχίζουμε την εκπομπή μας πάνω σε θέματα που άπτονται της σύγχρονης ακτινολογίας. Λέγαμε λοιπόν ότι οι ακτίνες Χ, αυτές οι ύπουλες ακτίνες, πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα στον οργανισμό μας. Υπάρχουν όμως και εξετάσεις ακτινολογικές που μπορεί άφοβα ο ασθενής να κάνει και υπομορφήν screening test και υπομορφήν διερευνήσεως, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Όπως είναι οι εξετάσεις των υπερήχων, μπαίνουμε στη μοντέρνα πια εποχή και στη μέτρηση οστικής πυκνότητας, που είναι μια έννοια που πολλές φορές ακούγεται, μια και η εποχή που περνάμε, είναι η χρονιά που Παγκόσμια Μέρα κατά της Οστεοπορώσεως, ένας άλλος ύπουλος εχθρός που χτυπάει τις γυναίκες και όχι μόνο, και αυτή είναι μια εξέταση που δεν έχει ακτινοβολία. Όπως επίσης ακτινοβολία δεν έχει και μια άλλη πάρα πολύ σοβαρή εξέταση, που είναι η μαγνητική τομογραφία. Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί λοιπόν να κάνουμε όλες τις άλλες απλές εξετάσεις όταν μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν μια μαγνητική τομογραφία? Γιατί, αγαπητοί μου, η μαγνητική τομογραφία είναι μια πάρα πολύ καλή εξέταση, μια πολύ δυναμική εξέταση, χωρίς ακτινοβολία, αν και είναι λίγο ακριβή. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να δώσει πολλές φορές τη λύση την οποία μπορεί να δώσει μια απλή ακτινολογική εξέταση. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε, παράδειγμα, τη χολή, και 100 μαγνητικές να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος και μια πέτρα μπορεί να τη δει ο απλός υπέρηχος των 10 ευρώ. Ή μια πάθηση που μπορεί να τη χάσει ο μαγνητικός τομογράφος, γιατί δεν μπορεί να δει κάποια πράγματα, γιατί εκεί ακολουθεί άλλη λογική, μπορεί να τη δείξει μια απλή ακτινογραφία θώρακος. Και πολλές φορές πηγαίνετε σε ένα ορθοπαιδικό και σας λέει, θέλω να χειρουργηθώ στο πόδι, ας πούμε, λες να κάνω μια αξονική, γιατρέ, μια μαγνητική, και σου λέει, όχι, θέλω μια απλή ακτινογραφία. Και σου φαίνεται και παράξενο, λες, μα γιατί μου ζητάει εμένα μια απλή ακτινογραφία? Θα μπορούσα να του πάω την καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη, η μαγνητική? Μα όχι, πολλές φορές μια απλή ακτινογραφία μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα, και οι γιατροί, οι ορθοπαιδικοί, το ξέρουν λοιπόν καλύτερα. Ας δούμε λοιπόν μερικές έννοιες που τώρα τελευταία ακούγονται και οι άνθρωποι τις κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Να πούμε την έννοια μαστογραφία. Μαστογραφία γινόταν πάντοτε εδώ και 40-50 χρόνια. Οι γυναίκες κάνανε μια εξέταση που λέγεται μαστογραφία. Τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα με την ψηφιακή εποχή έχουμε μπει σε νέα γενιά μαστογραφίας, οι οποίες μας εξασφαλίζουν καταρχάς τη χαμηλή δόση. Η χαμηλή δόση, η loud dose που λένε οι Αγγλοσάξονες, είναι αυτή που βοηθάει ώστε να μην απορροφήσει ο μαλακός ιστός που λέγαμε πριν, τη βλαβερότητα της ακτίνας Χ, και να μας δείξει αυτό που θέλουμε με το μήνυμο δυνατόν. Γιατί όπως ξέρετε, οι γυναίκες μετά τα 50, αν και τώρα το κατεβάσαν το όρο στα 45, οι γυναίκες πρέπει να κάνουν μαστογραφία μία φορά το χρόνο. Θα θέλουν λοιπόν να κάνουν μια εξέταση, η οποία σε έναν καλό μαστογράφο και σε έναν καλό ακτινοδιαγνώστη φυσικά, για να μπορέσει να δει. Γιατί ένας καλός μαστογράφος καταρχάς ακυρώνει μια επανάληψη. Όταν εμείς πρέπει να κάνουμε 4 ακτινογραφίες, γιατί πρόκειται για 4 ακτινογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, θα δεχθούμε κάποια δόση ακτινοβολίας σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι το στήθος της γυναίκας, που υπάρχουν οι γαλακτοφόροι πόροι, υπάρχουν τα αγγεία, υπάρχουν τα νεύρα και φυσικά είναι ο θώρακας από κάτω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα θέλουμε λοιπόν να μην γίνεται επανάληψη. Πρώτον, ο μαστογράφος να είναι αξιόλογος. Εκεί επεμβαίνει το κράτος και με τον έλεγχο που κάνει ο Δημόκρητος κάθε 4-5 χρόνια. Εμένα συγκεκριμένα στο δικό μας το ιατρείο ήρθε προηγούμενη εβδομάδα και έλεγξε τα μηχανήματα όπως κάνει κάθε χρόνο και καλά κάνει. Και αν λοιπόν παρουσιαστεί κάποια ανομαλία στο μηχάνημα, δεν σου δίνει άδεια. Έτσι λοιπόν, η μαστογραφία θα δώσει κάποια σωστά αποτελέσματα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση όμως να ελεγχθεί ο μαστός και με άλλους τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη ο υπέρηχος μαστών. Αυτό το κάνουμε συνήθως στις νέες κοπελίτσες που δεν θέλουμε να τις ακτινοβολήσουμε. Να επαναλάβω όμως ότι η μαστογραφία είναι εξέταση εκλογής. Αυτή πρέπει να κάνει και όχι ο υπέρηχος μαστών. Ο υπέρηχος μαστών εγώ το θεωρώ συμπληρωματικό και το κάνω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε μια πιθανή εγκυμοσύνη, σε ένα κοριτσόπουλο της τάξης των 15 χρονών που βρίσκεται σε μια αναπαραγωγική ηλικία. Και πάντοτε το θεωρώ επικουρικό. Ποτέ δεν συνιστώ να κάνει μόνο υπέρηχο μαστών. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν δε η γυναίκα μπορέσει να συνδυάσει και τη μαστογραφία και τον υπέρηχο μαστών ταυτόχρονα, μια και έχει κάποιο οικονομικό κόστος, τότε είναι το καλύτερο. Προσεγγίζουμε σε ένα ποσοστό της τάξης του 99% στο πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα.
Αλλά επειδή θα ήθελα, όπως όλοι οι άντρες κάνουμε τον υπέρηχο στο γενετικό μας σύστημα, στον προστάτη, έτσι οι γυναίκες να κάνουν τη μαστογραφία τους, γιατί όσες οι γυναίκες έχουν κάνει μαστογραφία και κάνουν κάθε χρόνο, αυτές εγώ τις θεωρώ ότι οι γυναίκες θα ζήσουν τουλάχιστον 30% περισσότερο από τις άλλες γυναίκες. Και φυσικά όλη η ιστορία είναι να μπορέσει να βρεθεί η βλάβη όταν εμφανιστεί ομιγέννητο και να γίνει γρήγορα η απόσβεση αυτής της κατάστασης, της άσχημης, είτε χειρουργικός, είτε θεραπευτικός, είτε πολλές φορές και φαρμακευτικός. Δεν υπάρχουν και παθήσεις του μαστού, οι οποίες δεν είναι του χειρουργικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι παθήσεις που άπτονται ενός μαστολόγου ή ενός απλού παθολόγου, μια και πρόκειται περί μπανάλ μαστίτιδος ή γυναικολόγου, όταν πρόκειται περί απλών κύστεων, περί πεπλαγμένων ή μη. Πολλές φορές όμως οι γυναίκες έρχονται και καθυστερημένα ή και πολλές φορές αμελούν οι ίδιες να κάνουν την εξέταση. Έρχονται μετά από 3-4 χρόνια ή 5 χρόνια, παρόλο που παρατηρήσαν κάποιες διαφοροποίησεις στο μαστό τους και όταν πια έρχονται είναι αργά. Λοιπόν, μια και βρεθήκαμε στη στιγμή αυτή να μιλήσουμε για τη μαστογραφία, θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες να το κάνουν και να το κάνουν κάθε χρόνο. Αν μιλήσουν και με τον γυναικολόγο τους και τους κάνει και μία ψηλάφιση, θα είναι ακόμη καλύτερο και μία μαστογραφία το χρόνο, να ξέρετε ότι εσείς, αγαπητές φίλες, θα ζήσετε περισσότερο από τους άλλους κατά 30-40%. Γι' αυτό μην το αμελείτε αυτό, κάντε το. Και συγκεκριμένα στο ιατρείο μου, στην Άγιος Γεώργιος, Τσιμισκή 80, έχουμε έναν πάρα πολύ καλό μαστογράφο, από τους καλύτερους Θεσσαλονίκης, και ειδικά για αυτή την περίοδο, που είναι το έτος, παγκόσμιο έτος της γυναίκας σε θέματα μαστού και θέματα οστεοπορώσεως, κάνουμε ειδικές τιμές μόνο και μόνο για φέτος για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν screening test πάνω στο μαστό. Τσιμισκή 80 λοιπόν, για όποιες γυναίκες το επιθυμούν, καλό είναι να γίνεται στις γυναίκες στη μεταμήνια περιοχή ή αυτές οι γυναίκες που προσεγγίζουν τα 45 με 50 να το κάνουν ανελιπώς. Πάμε λοιπόν και στην άλλη εξέταση που θέλουν να κάνουν οι γυναίκες και κάνουν και καλώς κάνουν, όπως είναι, λέει, έκανα τη μέτρηση, σ' ακούς να λένε. Και λέει άλλος, τι μετράμε? Μιλάμε για τη μέτρηση της οστεοπορώσεως. Η οστεοπόρωση είναι και αυτή μια ύπουλη αρρώστια, η οποία προσβάλλει τις γυναίκες, αφού χάσουν την προστατευτική τους ασπίδα μετά τη λήψη το χαμήλωμα των εστρογόνων που συμβαίνει στην κλιμακτήριο, η γυναίκα χάνει μια ασπίδα. Αυτή η ασπίδα είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο, το οποίο το μεταβολιζάριο το σηκώτη, το καθιστά κάπως ανενεργό. Με αποτέλεσμα, όλη η οστεοποίηση των οστών να γίνεται με προβληματικό τρόπο ή μειωμένο, με αποτέλεσμα τα κόκαλα να αρχίζουν να χάνουν το ασβέστιο. Γιατί όταν τα κόκαλα χάνουν ασβέστιο. Αλλά όταν εναποθείται καινούριο, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν όμως αυτή η λειτουργία αλλοιωθεί, τότε αρχίζουν να έχουμε προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι πάνω στα κόκαλα, με κάποιους πόνους στην αρχή και σιγά σιγά με μείωση ακόμη και του ύψους. Έρχονται οι γυναίκες και λένε, μα εγώ στην ταυτότητα λέει είμαι ένα 60, τώρα μετρήθηκα είμαι ένα 50. Άρα λοιπόν έχουν και μείωση του ύψους και φυσικά φτάνουμε και σε περιπτώσεις άλλες, οι οποίες έχουν και αυτόματα κατάγματα. Έρχονται πολλές γυναίκες και λένε, μα αγκάλιασα το εγγονό μου με κάποια ενεργητικότητα και διαπίστωσα ότι έσπασε το πλευρό μου. Μα είναι δυνατόν να έσπασε το πλευρό μου με μια απλή κίνηση? Κάνοντας μια εξέταση βλέπουμε ότι το ασβέστιό της είναι σε ποσοστά κάτω του 50%, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ έθραυστο. Και καταλαβαίνετε, σε έναν άνθρωπο κάποιας ηλικίας, τι σημαίνει να έχει κάποια σπασίματα και να μπορεί να και καθυλώνεται στο κρεβάτι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λέμε λοιπόν τις γυναίκες οι οποίες λίγο πριν την περίοδο, που η περίοδο τους θα τους εγκαταλείψει, να κάνουν μια εξέταση τη μέτρηση οστικής πυκνότητας. Επαναλαμβάνω, λέγεται DEXA, οι πολλοί το αναφέρουν σαν DEXA, είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας με τρόπο εύκολο και χωρίς ακτινοβολία, επαναλαμβάνω, γιατί εκεί υπάρχει το φαινόμενο των φωτονίων, της φωτονιακής αποφωσιομέτρησης, έτσι λέγεται η εξέταση, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθόλου επιβάρηση. Τη μόνη επιβάρηση που θα έχουν είναι η οικονομική. Σε αυτή την περίπτωση, όπως σας είπα, το Ιατρικό Κέντρο Άγιο Γιώργος Τσιμισκή 80, ειδικά για αυτή την περιοχή, την εξέταση του οστεοπορώσεως, που είναι μια αρκετά ακριβή εξέταση, την κάνει σε τιμή πάρα πολύ φτηνή και μπορεί να τον κάνουν όλες οι γυναίκες και καλό είναι να το κάνουν. Θα μου πείτε, μπορεί να το κάνει και ένας άντρας. Βεβαίως μπορεί να το κάνει και ένας άντρας. Συνήθως οι άντρες που υπάσχουν από κάποιες παθήσεις του θυροειδούς ή κάποιες ασθένειες του αίματος, όπου αλλοιώνεται
το αιμοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα το ασβέστιο να είναι και εκεί προβληματικό. Αλλά βασικά οι γυναίκες. Και θα την επαναλάβουν την εξέταση αυτή αμέσως όταν η περίοδος τους εγκαταλείψει για πάντα. Στα προϊόρτε λοιπόν, μία εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητας. Και αμέσως μετά το τέλος της κλιμακτηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός, που μπορεί να είναι ή ορθοπαιδικός, ή γυναικολόγος, ή ενδοκρινολόγος, μπορεί να διαπιστώσει, και ρευματολόγος μπορεί να διαπιστώσει ότι υπάρχει μια μείωση του ασβεστίου και σε αυτή την περίπτωση επεμβαίνει είτε με τροφές είτε με φάρμακα. Πολλές φορές αρκεί η αύξηση του γάλακτος, γιατί πολλές οι γυναίκες δεν πίνουν γάλα και κακώς κάνουν, ή του γιαουρτιού, και αν αυτό δεν είναι επαρκές θα προχωρήσουμε σε κάποιες βιταμίνες ή σε κάποιες ενέσεις, ό,τι χρειάζεται. Επειδή είναι η εξέταση, επαναλαμβάνω, και εύκολη και οικονομική και σώζει ανθρώπους πιο πολύ για τα καλά γυρατιά, για να μπορούν να περπατάνε καλά, με υψωμένο το θώρακα, όχι καμπουριαστή, όχι με σπασίματα, και να έχουν καλά γυρατιά, πολλές φορές μπορεί να φτάνει η εξέταση και μία μόνο ένεση ή ένα φάρμακο το χρόνο. Έχουν βγει θαυμαστά φάρμακα από την Αμερική, κάθε τόσο έρχονται νέες ειδήσεις που λένε ότι φάρμακα του ασβεστίου καταπολεμάνε την οστεοπόρωση, και πολλές φορές χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως είναι μια μέρα, δύο μέρες ή μια εβδομάδα. Έχουν βγει και φάρμακα ή ενέσεις που δίνονται και μία φορά το χρόνο. Μια φορά λοιπόν το χρόνο δεν αξίζει, αγαπητές κυρίες, να προσπαθήσετε να δυναμώσετε τον οστέινό σας κόσμο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε ό,τι θέλετε και να παίξετε και να πέσετε κάτω και να χτυπήσετε, και χωρίς να χρειαστεί να πάτε με ένα κάταγμα στον ορθοπαιδικό σας. Λίγο λοιπόν γάλα παραπάνω, μία εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότητος, και αν χρειαστεί ραντεβού με τον γιατρό σας για να θωρακιστείτε. Και κάντε το. Θα δείτε, θα με θυμηθείτε ότι αυτό που κάνετε θα σας θωρακίσει για πάντα, για ένα θώρακα και ένα οστέινο περιπτύλιγμα πάρα πολύ δυνατό. Μην το αμελείτε. Μαστογραφία και μέτρηση οστικής πυκνότητας όλες οι γυναίκες γύρω στα 50 οπωσδήποτε. Και μετά τα 50 θα κριθεί αν θα κάνετε κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια. Αυτό θα το κρίνει ο γιατρός σας. Αλλά πριν θα το κάνετε, και μετά θα σας απαντήσουμε για πότε θα την επαναλάβετε την εξέταση και αν θα την επαναλάβετε. Αν δούμε μια γυναίκα ευτραφής γύρω στα 50, η οποία έχει μέτρηση οστικής πυκνότητας 0, ο ασβέστιο δηλαδή, έλλειψη ασβεστίου 0, αυτή τη γυναίκα μπορούμε να την πούμε, αγαπητή κυρία, αφού είσαι το τρως το φαγί σου, όπως λέει ο γιατρός, δεν χρειάζεται να μας ξανάρθεις, έλα και μετά από 3 και 4 χρόνια, όταν θα αρχίσεις πια να γυρνάς, και σε αυτή την περίπτωση θα σε ξαναμετρήσουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις γυναίκες. Ο άντρας μπορεί να κάνει, και φυσικά είπαμε μπορεί να κάνει. Μετά, υπάρχουν κάποιες άλλες παθήσεις επίσης εύκολες που προσβάλλουν τις γυναίκες, και που αυτήν την πάθηση επίσης το κράτος έκρινε ότι ο υπέρηχος του θυροειδούς δεν πρέπει να πληρώνεται από το κράτος και πρέπει ο άνθρωπος να το πληρώνει την τσέπη του. Φτάνει να σας πω, αγαπητοί κύριοι, ο υπέρηχος θυροειδούς είναι μια εξέταση που κάνει 10 ευρώ. Μια εξέταση που αυτή τη στιγμή πάσχει το 1 τρίτο των γυναικών της Ελλάδος, το 1 τρίτο, μετά το Τσερνομπίλ, γι' αυτό σας είπαμε σε συνδυασμό με τη Φουκουσίμα, και στα επόμενα χρόνια, αν τυχόν εκλειθεί τελικά το καίσιο, από ό,τι λέγεται δεν θα εκλειθεί, θα ανεβεί ακόμη αυτό το ποσοστό. Αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο των γυναικών πάσχει από παθήσεις του θυροειδούς, από απλές, όπως μια απλή βροχοκύλη, μια πολιοζώδης βροχοκύλη ή μια θυροειδίτιδα του Χασιμότο ή και ένας καρκίνος του θυροειδούς. Αυτή η εξέταση που μπορεί να ανιχνευτεί με ένα απλό υπερηχογράφημα των 10 ευρώ. 10 ευρώ κάνει, αγαπητές κυρίες, λοιπόν. Αξίζει ο κόπος λοιπόν να μην φάμε μια τυρόπιτα ή έναν καφέ για να κάνουμε ένα απλό υπερηχογράφημα του θυροειδούς? Αυτό θα μας δώσει εμάς μια ευεξία που πολλές φορές δεν το ξέρετε. Εσείς οι ίδιοι έχετε προβλήματα οικογενειακά. Νομίζετε ότι όλα αυτά.